Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, λόγος πέμπτος, περί μετανοίας, δια την πραγματικήν και γνησίαν μετάνοιαν και δια τους Αγίους καταδίκους και δια την φυλακήν. Πρώτο, ο Ιωάννης κάποτε την ημέρα της Αναστάσεως έτρεξε πριν από τον Πέτρο στον τάφο του Κυρίου και εμείς τοποθετήσαμε το λόγο της υπακοής πριν από τον λόγο της μετανοίας. Διότι ο Ιωάννης έγινε τύπος υπακοής ενώ ο Πέτρος μετανοίας. Μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος. Μετάνοια σημαίνει συμφωνία με τον Θεό για νέα ζωή. Μετανοούν σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγορίας. Μετάνοια σημαίνει σκέψεις αυτοκατακρίσεως, αμεριμνησία για όλα τα άλλα και μέρημνα για τη σωτηρία του εαυτού μας. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξης της απελπισίας. Μετανοών σημαίνει κατάδικος απειλαγμένος από εσχήνη. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωσης με τον Κύριον με έργα αρετής αντίθετα προς τα παραπτώματά μας. Μετάνοια σημαίνει καθαρισμός της συνειδήσεως. Μετάνοια σημαίνει θεληματική υπομονή όλων των θλιβερών πραγμάτων. Μετανοών σημαίνει επινοητής τιμωριών του εαυτού του. Μετάνοια σημαίνει υπερβολική ταλαιπωρία της κοιλίας με την νηστεία και χτύπημα της ψυχής με υπερβολική συνέστηση. 3. Τρέξατε και ελάτε. Ελάτε όλοι όσοι παροργήσατε τον Θεό για να ακούσετε αυτά που έχω να σας διηγηθώ. Συγκεντρωθείτε για να ειδείτε αυτά που μου έδειξε ο Θεός προς οικοδομήν. Ας τοποθετήσουμε πρώτοι και ας προτιμήσουμε μία διήγηση που αναφέρεται στους τιμημένους εργάτες της αρετής που ζούσαν χωρίς τιμή. 4. Όσοι ανέλπιστα επέσαμε σε κάποια αμαρτία, ας τα ακούσουμε αυτά και ας τα κρατήσουμε και ας τα μιμηθούμε. Σηκωθείτε και καθίσατε να ακούσετε εσείς που είστε πεσμένοι από τις αμαρτίες. Δώστε προσοχή στο λόγο μου, αδελφοί μου. Ανοίξατε τα αυτιά σας όλοι εσείς που θέλετε με πραγματική επιστροφή να συμφιλιωθείτε πάλι με τον Θεό. 5. Όταν άκουσα εγώ, μικρός και αδύνατος, ότι ήταν σπουδαίος και θαυμαστός ο τρόπος ζωής και η ταπείνωση αυτών που έμειναν στην απομονωμένη μονή, την λεγόμενη φυλακή η οποία υπαγόταν στον εξαίρετο εκείνο φωστήρα που προονομάσαμε, παρεκάλεσα τον Όσιο να την επισκεφτώ και πράγματι υπεχώρησε στην παράκλησή μου ο Μέγας Ποιμήν, μη θέλοντας ποτέ να λυπήσει άνθρωπο. Μόλις έφτασα λοιπόν στην μονή αυτών που μετανοούσαν και στον τόπο αυτών που αληθινά πενθούσαν, αντίκρισα πραγματικά αν μπορούσα να υπό πράγματα που οφθαλμός αμελούς ανθρώπου δεν είδε και αυτή η ραθή μου δεν άκουσε και νους ανθρώπου οκνηρού δεν εφαντάστηκε. Α Κορινθίων Β 9. Είδα και άκουσα πράγματα και λόγια που έχουν την δύναμη να εκβιάσουν το έλεος του Θεού, τρόπους και μορφές ασκήσεως που μπορούσαν να κάψουν σύντρομα τη φιλανθρωπία του. Άλλους από τους ενόχους αυτούς και όχι πλέον ενόχους, τους είδα να ίστανται όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί στο ύπαιθρο, να έχουν τα πόδια ακίνητα από την πίεση του ύπνου και την βία που εξασκούσαν πάνω στην φύση τους, να πηγαίνουν πέρα δόθε κατά τρόπο αξιολύπητο, να μην προσφέρουν στον εαυτό τους καμία ανάπαυση, αντίθετα δε να τον επιπλήττουν, να τον ξυπνούν, να του επιτίθενται με ατιμίες και ύβρις. Άλλους τους είδα να ατενίζουν στον ουρανό με ύφος αξιολύπητο και με οδυρμούς, κραυγές και να επικαλούνται από εκεί την βοήθεια. Άλλους να ίστανται στην προσευχή δένοντας τα χέρια πίσω σαν καταδίκους, σκύβοντας το σκυθροπό τους πρόσωπο κάτω, κρίνοντας και καταδικάζοντας τον εαυτό τους ανάξιο να ατενείς προς τον ουρανό, να μην έχουν να υπούν ή να προσφέρουν κάτι στον Θεό από την αμηχανία που τους προκαλούσε η σκέψη και η συνέστηση της αμαρτωλότητός των, να μην ευρίσκουν πώς ή από πού να αρχίσουν την οικεσία.
να παρουσιάζουν μόνο στο Θεό μία ψυχή αμίλητη και ένα νου άφωνο γεμάτο από σκοτισμό και από κάποια απελπισία. Άλλοι πάλι να κάθονται στο έδαφος σε σάκο και σποδό και να έχουν το πρόσωπο χωμένο στα γόνατα και να χτυπούν το μέτωπο στη γη. Άλλοι να χτυπούν συνεχώς το στήθος τους, να καταδικάζουν και να ανακαλούν την αμαρτωλή τους ψυχή και ζωή. Μερικοί από αυτούς έβρεχαν το έδαφος με τα δάκρυά τους και μερικοί που δεν είχαν δάκρυα επλήγωναν το σώμα τους με δυνατά χτυπήματα. Άλλοι που δεν μπορούσαν να υποφέρουν την πίεση της καρδιάς ολόλησαν για την ψυχή τους ως αν για νεκρό, και άλλοι ευογκούσαν εσωτερικά και εμπόδιζαν να εξέλθει από το στόμα τους βαγκητό. Μερικές όμως φορές, μη μπορώντας να συγκρατηθούν, αναστέναζαν απότομα. Είδα εκεί μερικούς που έδειχναν σαν παράφρονες τόσο με τα φερσίματά τους όσο και με το κλείσιμο στον εαυτό τους. Έδειχναν σαν αποσβολωμένοι από την πολλή αδημονία, γεμάτη σκοτισμό και σχεδόν ανέστητη για κάθε πράγμα της παρούσης ζωής. Είχαν πλέον βυθίσει το νου τους στην άβυσσο της ταπεινώσεως και με το πυρ της θλίψεως είχαν τηγανίσει και καταξηράνει τα δάκρυα των οφθαλμών τους. Άλλους να κάθονται με σύνοια, να σκύμουν στη γη, να κινούν αδιάκοπα το κεφάλι τους, να αναστενάζουν και να μουγκρίζουν ως αν λέοντες μέσα από τα βάθη της καρδιάς των και μέσα από τα δόντια τους. Μερικοί από αυτούς προσεύχονταν γεμάτη ελπίδα και επιζητούσαν τέλεια άφεση. Άλλοι από ανέκφραση ταπείνωση καταδίκαζαν και έκριναν τον εαυτό τους ανάξιο συγχωρήσεως και έκραζαν πως δεν μπορούν να απολογηθούν στον Θεό. Μερικοί εκλυπαρούσαν να τιμωρηθούν εδώ για να ελεηθούν εκεί. Άλλοι που ήταν συντετριμμένοι από το βάρος της συνειδήσεως έλεγαν με ειλικρινή πόθο: «Είμαστε ευχαριστημένοι εάν ούτε κολαστούμε ούτε αξιωθούμε της επουρανίου βασιλείας». Είδα εκεί μέσα ψυχές ταπεινές και συντετριμμένες που ελήγιζαν από το βάρος του φορτίου των αμαρτιών και με τις κραυγές τους προς τον Θεό μπορούσαν να κάνουν και τις ανέστητες πέτρες να ραγίσουν. Σκυμμένοι προς τη γη έκραζαν: «Τι γνωρίζομαι, το γνωρίζουμε, μας αξίζει κάθε τιμωρία και κάθε κόλαση και δικαίως. Και αν ακόμη συναθρίζαμε όλη την οικουμένη να πενθεί για εμάς, δεν θα ήταν αρκετό να μας δικαιώσει και με τα τόσα μας χρέη. Ένα όμως μόνο παρακαλούμε, ένα δυσπιστούμε, ένα δυσοπούμε, ένα οικετεύουμε. Μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με». Ψαλμός 6, παράγραφος 2. «Μη είτε μας τιμωρήσεις με την δικαία κρίση σου, αλλά να μας αντιμετωπίσεις με την επίοικιά σου και αρκεί αυτή να μας απαλλάξει ολίγο από τη βαριά απειλή σου και από τις κρυφές και άγνωστες τιμωρίες της κολάσεως. Δεν τολμούμε να ζητήσουμε τελεία άφεση, διότι πώς να το κάνουμε αυτό, άνθρωποι που δεν εφυλάξαμε καθαρό το μοναχικό μας επάγγελμα, αλλά το εμολύναμε, και μάλιστα μετά από τη φιλανθρωπία και συγχώρηση που προειδηγήθηκε, τη συγχώρηση των μετά το βάπτισμα και πρώτης κουράς αμαρτιών. Μπορούσε εκεί, αγαπητοί μου, μπορούσε εκεί να ειδεί κανείς να πραγματοποιούνται πλήρως τα λόγια του Δαβίδ. Μπορούσε να ειδεί ανθρώπους που ήταν ταλαιπωρημένοι και κυρτωμένοι συνεχώς μέχρι το τέλος της ζωής τους, που όλη την ημέρα περνούσαν σκυθροποί και ανέβηκαν δυσοσμία από τις ασπισμένες πληγές του σώματός τους. Ανθρώπους που δεν εφρόντιζαν τον εαυτό τους και που εξεχνούσαν να φεύγουν να φάγουν τον άρτον. Και είχαν τα οστά τους κολλημένα στο δέρμα και έμοιαζαν με ξηρό χορτάρι». Ψαλμός λαμδαζήτα 7, 6, ρο αλφα 5, 10, 6, 12. Τίποτα άλλο δεν μπορούσες να ακούσεις από αυτούς παρά μόνο αυτά τα λόγια: «Ουέ, ουέ, αλίμονο, αλίμονο, δίκαια, δίκαια, λυπήσου μας, δέσποτα». Άλλοι έλεγαν: «Ελέησέ μας, ελέησέ μας». Και άλλοι ακόμη πιο λυπητερά: συγχώρεσέ μας, δέσποτα, εάν είναι δυνατόν». Μπορούσες να ειδείς εκεί φλογισμένες γλώσσες που εκρέμονταν έξω από το στόμα όπως των σκύλων. Άλλοι ετιμωρούσαν τον εαυτό τους στον καύσωνα και άλλοι τον εβασανίζονταν
βασάνιζαν στο ψύχος. Μερικοί εδοκίμαζαν από το είδωρ τόσο όσο μόνο για να μην αποθάνουν από τη δίψα, και μερικοί αφού έτρωγαν ο λίγο από τον άρτο, τον υπόλοιπο τον επετούσαν με το χέρι μακριά, λέγοντας πώς είναι ανάξι να γευθούν την τροφή των λογικών ανθρώπων, αφού διέπραξαν τα έργα των αλόγων ζώων. Πού να εμφανιστεί ανάμεσα σε αυτούς γέλιο, πού αργολογία, πού θυμός, πού οργή? Αυτοί δεν εγνώριζαν αν υπάρχει ακόμη οργή μεταξύ των ανθρώπων, διότι το πένθος είχε σβήσει τελείως τον θυμό μέσα τους. Πού να συναντήσεις αγδιλογία, πού εορτή, πού παρησία, πού ευχαρίστηση και περιποίηση του σώματος, πού ίχνος κοινοδοξίας, πού ελπίδα τρυφής, πού ενθύμηση ίνου, πού γεύση φρούτων, πού παρηγοργία χύτρας, πού γλύκισμα για τον λάριγκα, όλων τούτων η ελπίδα είχε σβήσει για αυτούς. Πού να συναντήσεις σε αυτούς μέρημνα για επίγεια πράγματα, πού κατάκριση κάποιου ανθρώπου? Πουθενά. Όσα έλεγαν και κράβγαζαν αυτοί προς τον Κύριο ήταν τα εξής. Μερικοί, ως αναίσθαντο εμπρός στην πύλη του ουρανού, εκτυπούσαν δυνατά το στήθος και έλεγαν προς τον Θεό: «Άνοιξε, άνοιξε μας, ο δικαστά, άνοιξε μας, αφού εμείς από τις αμαρτίας μας εκλείσαμε για τον εαυτό μας την πύλη». Άλλοι έλεγαν: «Επίφανον το πρόσωπό σου μόνο και σωθήσομαι». Ψαλμός Ωμικρον θήτα 4. Ένας έλεγε: «Επίφανον της εν σκότικες και αθανάτου καθήμενης ταπεινής». Ισαία θήτα 2. Άλλος πάλι: «Αν μας προλάβουν γρήγορα, Κύριε, οι εκτιρμοί σου, διότι εχαθήκαμε, διότι απελπιστήκαμε, διότι εσβήσαμε τελείως». Ψαλμός Ωμικρον θήτα 8. Μερικοί από αυτούς έλεγαν: «Θα φανερωθεί Άγιον άραγε πλέον σε εμάς ο Κυρίος». Και άλλοι: «Εξόφλησε άραγε ψυχή μου το χρέος το ανυπέρβλητο». Άλλος: «Θα καταπραϊνθεί άραγε τώρα πλέον από εμάς ο Κύριος? Θα τον ακούσω άραγε να λέει σε εμάς, τους δεδεμένους, με άλλη τα δεσμά εξέλθετε, και σε εμάς που ευρισκόμαστε στον άδη της μετάνοιας είστε συγκεχωρημένοι? Έφθασε άραγε κραυγή μας στα αυτιά του Κυρίου». Όλοι επερνούσαν τον καιρό τους έχοντας συνεχώς εμπρός τους οφθαλμούς των θάνατων και λέγοντες: «Άραγε, ποια είναι η καταδίκη, ποια είναι η κατάληξη, άραγε, ποια είναι η απόφαση, ποιο θα είναι το τέλος μας, άραγε, άραγε υπάρχει επαναφορά, άραγε υπάρχει συγχώρεση σε εμάς τους σκοτεινούς, τους ταπεινούς, τους καταδίκους, άραγε μπόρεσε η δέησή μας να φτάσει ενώπιν του Κυρίου, ή εγύρισε πίσω ταπεινωμένη και ντροπιασμένη? Άραγε, ανέφθασε, τι κατόρθωσε, πόσο τον εξευμένησε, πόσο ωφέλησε, πόσο ενήργησε, διότι ευγήκε από τα ακάθαρτα σώματα και στόματα και δεν έχει πολύ δύναμη. Άραγε, μας συμφιλίωσε τελείως με τον Κύριο, άραγε εν μέρη, άραγε για τα μισά τραύματά μας, επειδή είναι πράγματι μεγάλα και χρειάζονται πολλούς ιδρώτες και μόχθους, άραγε μας επλησίασαν καθόλου οι φύλακές μας άγγελοι ή ίστανται ακόμη μακριά? Εάν εκείνοι δεν μας πλησιάσουν, όλη μας η κόπη είναι μάταιη και ανοφελής, διότι η προσευχή μας, εάν δεν την πάρουν οι προστάτε μας άγγελοι ερχόμενοι πλησίων μας και την προσφέρουν στον Κύριο, δεν έχει δύναμη παρησίας, ούτε φτερά καθαρότητος για να φτάσει σε αυτόν». Γι' αυτά πολλές φορές και μεταξύ τους απορούσαν και έλεγαν: «Άραγε αδελφοί, κατορθώνουμε τίποτε? Άραγε επιτυγχάνουμε αυτό που ζητούμε? Άραγε μας δέχεται πάλι ο Θεός? Άραγε μας ανοίγει την θύρα?» Και οι άλλοι απαντούσαν: «Ποιος ξέρει, όπως το είπαν οι αδελφοί μας οι Νινεβίτες, μήπως μεταμεληθεί ο Κύριος και μας λυτρώσει από τη μεγάλη έστω τιμωρία, Ιωάννα γάμα 9, εμείς όμως ας πράξουμε ό,τι εξαρτάται από εμάς. Και αν μας ανοίξει πολύ καλά η δεμή, ευλογητός Κύριος ο Θεός, ο οποίος δίκαια μας εκκλησέξου. Πλημον όμως ας επιμείνουμε εκτυπώντας μέχρι το τέλος της ζωής μας, και ίσως βλέποντες την πολύ μας ανέδεια και επιμονή μας να ανοίξει ο αγαθός». Γι' αυτό και έλεγαν:
παρακινώντας τους εαυτούς των. Δράμωμεν αδελφοί, δράμωμεν, έχουμε ανάγκη δρόμου και μάλιστα δρόμου σκληρού, διότι έχουμε μείνει πίσω από την καλή μας συνοδεία. Ας τρέξουμε χωρίς να λογαριάζουμε την ακάθαρτη και ταλέπορη σάρκα μας. Ας την φωνεύσουμε κι εμείς όπως μας εφώνευσε και αυτή. Έτσι κι έκαναν οι μακάριοι εκείνοι οι πόδικοι. Έβλεπε σε αυτούς γόνατα αποσκληρημένα και από τις πολλές μετάνοιες, οφθαλμούς λιωμένους και βυθισμένους στο βάθος των κόγχων. Απογυμνωμένοι από τρίχες, με μάγουλα πληγωμένα και φλογισμένα από τη φλόγα των θερμών δακρύων, έβλεπες πρόσωπα οχρά και, καταμαραμένα που δεν ξεχώριζαν καθόλου από πρόσωπα νεκρών. Στήθη που επονούσαν από τα χτυπήματα και ματηρά πτύελα που προέρχονταν από τα γροθοκοπήματα του στήθους. Πού να υψωθεί εκεί στρώμα, πού καθαρό ύστερο ένδυμα. Όλα είναι σχισμένα κάρθαρτα και σκεπασμένα με ψήρες. Πού να συγκριθεί με τη δική τους ταλαιπωρία η ταλαιπωρία των δαιμονισμένων. Πού εκείνων που θρηνούν τους νεκρούς, πού εκείνων που ζουν εξόριστοι, πού η τιμωρία των καταδικασμένων για φόνων. Ούτε συγκρίνεται η αθέλητη παίδευση και η τιμωρία εκείνων με τη δική τους τη θεληματική. Και σας παρακαλώ αδελφοί, να μην τα θεωρήσετε σαν μύθους όσα σας είπα. Οικέτευαν οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές τον μεγάλο εκείνο δικαστή, τον ποιμένα τους εννοώ, τον άγγελο που ζούσε μεταξύ των ανθρώπων, να απερισφίξουν τα χέρια και τον τράχυλό τους με σιδερένια δεσμά και να δέσουν τα πόδια τους στο τιμωρητικό ξύλο για να μην λυθούν από αυτό που να τους δεχτεί το μνήμα. Πριν όμως τους δεχτεί το μνήμα, ακόμη δε ούτε και σε μνήμα να τους βάλουν. Δεν θα κρύψω καθόλου ούτε την ελεημένη ταπείνωση αυτών των πραγματικά μακαρίων, ούτε τη συντετριμένη προς τον Θεό αγάπη και μετάνοιά τους. Καθόν χρόνο οι καλοί αυτοί κάτοικοι της χώρας της μετανοίας επρόκειται να αναχωρήσουν προς τον Κύριο για να παρασταθούν εμπρός στο αδέκαστο βήμα, βλέποντας ότι τελειώνει πλέον η ζωή τους, μέσω του προϊσταμένου τους εκλιπαρούσαν με όρκους τον Μέγα, τον ηγούμενο δηλαδή, να μην αξιωθούν ανθρωπίνης ταφής, αλλά να πεταχθούν σαν άλογα ζώα ή στο ρεύμα του ποταμού ή στα θηρία του αγρού. Και πολλές φορές υπήκουσε και το έκανε ο λίχνος εκείνος της διακρίσεως, δίνοντας εντολή να τους χειδεύσουν χωρίς τιμή και ψαλμωδία. Πόσο δε φοβερό και ικτρό ήταν το θέαμα της τελευταίας ώρας τους, όταν δηλαδή οι συγκατάδικοι αντιλαμβάνονταν πως κάποιος πριν από αυτούς επρόκειτο να αποθάνει, ενώ ακόμη είχε τις αισθήσεις του τον περικύκλωναν και με δίψα, με πένθος, με επιθυμία, με αξιολύπητο ύφος, με λυπητερά λόγια, κουνώντας το κεφάλι υπέβαλε ερωτήσεις σε αυτόν που έφευγε και με θερμπή συμπάθεια του έλεγαν: «Τι έγινε αδελφέ και συγκατάδικε, πώς βλέπεις τα πράγματα, τι λέγεις, τι ελπίζεις, τι καταλαβαίνεις, επέτυχες με τους σκόπους σου αυτό που εζητούσες ή δεν το κατόρθωσες, άνοιξες ή ακόμη αισθάνεσαι ως ένοχος, έφτασες ή απέτυχες, έλαβες κάποια πληροφορία ή έχεις αβεβαία ελπίδα, έλαβες άνεση και ελευθερία ή ταλαντεύεται και αμφιβάλλει ακόμη ο λογισμός σου, αισθάνθηκες μέσα στην καρδιά σου κάποιο φωτισμό ή βλέπεις ότι παραμένει ακόμη το σκότος στο σκότος και στην ατιμία, άκουσες μέσα σου καμία φωνή να σου λέγει: «Είδε υγιής γέγονας Ιωάννου ε 14 ή αφέοντες η αμαρτία Λουκά ζήτα 48 ή πιστό σου σε σοκάσε Λουκά ζήτα 50 ή μήπως αισθάνεσαι πως ακούεις ακόμη τη φωνή: «Αποστραφήτωσεν η αμαρτωλή από τον Άδη, ψαλμος θήτα 18 και δίσαντες αυτού, αφού του δέσατε χείρας και πόδας, εμβάλλεται εις το σκότος, Ματθαίου καπαβήτα 13 και αρθήτω ας εκδιωχθεί ο ασεβής, ή να μην δει την δόξαν του Κυρίου, Ισαΐα κάπα σιγματά 10. Τι λέγεις αλήθεια αδελφέ, πες μας, σε οικετεύομαι, για να μάθουμε και εμείς τι πρόκειται να συναντήσουμε. Για εσένα πλέον έκλεισε η προθεσμία και δεν θα σου δοθεί άλλη εις τον αιώνα». Σε αυτά τα ερωτήματα άλλοι από τους ετοιμοθανάτους
Απαντούσαν, «Ευλογητός Κύριος, όσου καπέστησε, απεμάκρυνε την προσευχή ημών και το έλεος αυτού εφημών», Ψαλμός ξιέψιλον 20. Άλλοι πάλι έλεγαν, «Ευλογητός ο Κύριος, δεν μας παρέδωσε στα δόντια τους ή να μας φάγουν», Ψαλμός ρο κάπα γάμα 6. Άλλοι γεμάτοι οδύνοι έλεγαν, «Άραγε, θα καταρθώσει η ψυχή μου να περάσει το αδιαπέραστο είδωρ, δηλαδή το πλήθος των πονηρών πνευμάτων του αέρος», Ψαλμός ρο κάπα γάμα 5. Δεν ετολμούσαν ακόμη να ξεθαρέψουν, αλλά εσκέπτοντος συνεχώς τι γίνεται σε εκείνο το κριτήριο. Και άλλοι από αυτούς απαντούσαν με άλλα πιο δυνηρά λόγια, αλίμονο στην ψυχή που δεν εφύλαξε το μοναχικό επάγγελμα. Άσπυλο. Αυτή και μόνο την ώρα θα καταλάβει τι την περιμένει. Εγώ δε που είδα σε αυτούς και άκουσα, ταύτα παρολίγο θα απελπιζόμουν, βλέποντας και συγκρίνοντας την αδιαφορία μου με την ειδική τους κακοπάθεια. Αλλά και η διαμονή και η διαρρύθμιση του τόπου αυτού, ποια ήταν? Ήταν γεμάτη σκότος, γεμάτη δυσοδεία, εντελώς ρυπαρά και ξηρά, γι' αυτό και πολύ σωστά ονομάστηκε φυλακή και καταδίκη. Έτσι και μόνη η θέα της τοποθεσίας έφτανε να διδάσκει την πλήρη μετάνοια και το πένθος. Αυτά όμως και για τους άλλους είναι δύσκολα, απαράδεκτα και ανεπιθύμητα σε αυτούς που εξέπεσαν από την αρετή και τον πνευματικό πλούτο. Γίνονται ευχάριστα και ευπρόσδεκτα, διότι η ψυχή που εστερήθηκε την προηγούμενη παρησία προς το Θεό, που έχασε την ελπίδα της απαθίας και διέριξε τη σφραγίδα της αγνότητος, που της έκλεψαν τον πλούτο των χαρισμάτων, που αποξενώθηκε από τη Θεία Παρηγορία και αθέτησε το συμβόλαιό της με τον Κύριο, που έσβησε μέσα της το χαριτωμένο πυρ των δακρύων και που πληγώνεται αναπολώντας αυτά που κεντάται οδυνηρά, όχι μόνο τους προηγουμένους κόπους τους δέχεται ολοπρόθυμα, αλλά πολύ περισσότερο επινοεί με ευσεβείς ασκήσεις να οδηγηθεί στον θάνατο, εάν βέβαια έμεινε μέσα της κάποιος σπιρθήρ αγάπης ή φόβου του Κυρίου, όπως ακριβώς συνέβαινε σε αυτούς τους μακαρίους. Έχοντας στο νου τους αυτά και αναλογιζόμενοι το ύψος από το οποίο εξέπεσαν, έλεγαν, «Εμνίστημεν ημερών αρχαίων», Ψαλμός Ρωμή Β 5, την πρώτη δηλαδή φλόγα του ζήλου μας. Άλλοι εφώναζαν προς το Θεό, «Πού εσύ τα ελέη σου τα αρχαία, Κύριε, άδειξα στην ψυχή ημών εν τη αληθεία σου, μνήσθητη του ανηδισμού και του μόχθου των δούλων σου», Ψαλμός Ποιήτα 50-51. Άλλος, «Ποιος να με γύριζε στον παρελθόντα καιρό, στις ημέρες που με προστάτευε ο Θεός, τότε που ο φωτεινός λίχνος του έφεγγε επάνω από την κεφαλή μου, την κεφαλή της καρδίας μου», Ιώβ Καπαθήτα 2-3. «Με πόση νοσταλγία ενθυμούνται τα προηγούμενα κατορθώματά τους και κλαίοντες για αυτά, σαν μικρά παιδιά έλεγαν, πού είναι η καθαρότητα της προσευχής, πού είναι το θάρρος και η παρησία τους, πού είναι το γλυκύ δάκρυ αντί του τωρινού πικρού, πού η ελπής της τελείας αγνότητος και καθάρσεως, πού η προσδοκία της μακαρίας απαθίας, πού η πίστης προς το γέροντα, πού η ενέργεια της προσευχής του σε εμάς». Εχάθηκαν όλα αυτά, εξέλιπαν σαν να μην υπήρξαν καθόλου, εξαφανίστηκαν σαν ανύπαρκτα και διελήθησαν. Ενώ έλεγαν αυτά και εθρηνούσαν, μερικοί προσεύχονταν να καταληφθούν από δαιμόνιο. Άλλοι οικέτευαν τον Κύριο να αποκτήσουν λέπρα, άλλοι να χάσουν την όρασή τους και να γίνουν σε όλους αξιολείπητο θέαμα, άλλοι να πέσουν περίλυποι στο κρεβάτι, αρκεί μόνο να μην δοκιμάσουν τα μελλοντικά εκείνα κολαστήρια. Εγώ τότε, αγαπητοί μου, ξεχάστηκα, εισήλθα ολόκληρος μέσα στο πένθος τους και ο νους μου εχμαλωτίστηκε εντελώς, χωρίς να μπορώ να τον επαναφέρω. Ας επιστρέψουμε όμως πάλι στη σειρά του λόγου. Αφού παρέμεινα 30 ημέρες σε αυτή τη φυλακή, επιστρέφω ανυπομόνητος στο μεγάλο κοινόβιο, στον Μέγα, τον ηγούμενο δηλαδή. Αυτός δε ο πάνσοφος, βλέποντάς με σαν να είμαι άλλος άνθρωπος και σαν να τα έχω χαμένα, κατάλαβε την αιτία και μου λέει, «Τι συμβαίνει, πάτερ Ιωάννη, είδες τους άθλους των αγωνιζομένων?» Και εγώ του απήντησα, «Τους είδα, πάτερ μου, και τους εθαύμασα.
και μακάρισα αυτούς που έπεσαν και πενθούν περισσότερο από εκείνους που δεν έπεσαν και δεν πενθούν για τον εαυτό τους, διότι με την πτώση τους εσηκώθηκαν και εστάθηκαν σε μία κατάσταση που δεν κινδυνεύουν πλέον. Εκείνος δεν μου είπε, πραγματικά έτσι είναι. Και εν συνεχεία με την αψευδή του γλώσσα μου διηγήθηκε προδεκαετίας. Είχα εδώ έναν αδελφό με υπερβολικό ζήλο αγωνιστή και τόσο σπουδαίο, ώστε καθώς τον έβλεπα να καίει μέσα του τέτοια φλόγα, έτρεμα και φοβόμουν υπερβολικά τον φθόνο του διαβόλου, μήπως με τη μεγάλη του ταχύτητα που έτρεχε σκοντάψει σε κάποια πέτρα το πόδι του, πράγμα που συμβαίνει συνήθως σε αυτούς που προχωρούν με ταχύτητα. Και αυτό δυστυχώς έγινε. Και αμέσως μετά την πτώση του, αργά το βράδυ έρχεται σε μένα και μου αποκαλύπτει γυμνό το τραύμα του, ζητεί έμπλαστρο, παρακαλεί να το καυτηριάσω, ανησυχεί υπερβολικά, βλέποντας όμως τον ιατρό να μην θέλει να του φερθεί απότομα, εφόσον άλλωστε άξιζε να τον συμπαθήσει κανείς, ρίχνεται κάτω στο έδαφος, αγκαλιάζει τα πόδια μου, μελούζει με άφθονα δάκρυα και ζητεί να καταδικαστεί στη φυλακή αυτή που είδες. Είναι αδύνατον, εφώναζε, να μην πάω εκεί. Έτσι αναγκάζει να μεταβληθεί η εσπλαχνία του ιατρού σε σκληρότητα, πράγμα σπάνιο μεταξύ των αρρώστων και τελώς παράδοξο. Τρέχει γρήγορα και παίρνει θέση ανάμεσα στους μετανοούντας, συμμερίζεται το πένθος τους και συμμετέχει σε αυτό πρόθυμα. Πληγώθηκε δε στην καρδιά, απολύπη και την αγάπη του Θεού, σαν με ξύφος, με αποτέλεσμα να αποδημήσει σε 8 ημέρες προς τον Κύριο, αφού προηγουμένως εζήτησε να μην αξιωθεί ενταφιασμού. Εγώ όμως αντιθέτως, ως άξιο και εδώ στο κοινόβιο, τον έφερα και τον έθαψα μαζί με τους άλλους πατέρας. Έτσι μετά την 7η ημέρα της σκλαβιάς, την 8η ημέρα ελήφθηκε από τα δεσμά και ελευθερώθηκε. Υπάρχει δε κάποιος που αντιλήφθηκε πολύ καλά πως ο προηγούμενος μοναχός δεν σηκώθηκε από τα ταπεινά πόδια μου πριν να εξευμενήσει τον Θεό, και δεν είναι άξιον απορίας, διότι μέσα στην καρδιά του έβαλε την πίστη της πόρνης εκείνης του Ευαγγελίου, που με μία παροιμία, με μία παρόμοια πληροφορία κατέβρεξε και αυτός με τα δάκρυά του τα δικά μου αχρία πόδια. Όπως δε είπε ο Κύριος, πάντα δυνατά το πιστεύω, τη Μάρκου Θήτα 23. 6. Είδα ψυχές που έρεπαν με μανία στους αρχικούς έρωτες. Αυτές λοιπόν, αφού έλαβαν αφορμή μετανοίας από τη γεύση του αμαρτωλού έρωτας, μετέστρεψαν αυτό το έρωτα σε έρωτα προς τον Κύριο. Έτσι ξεπέρασαν αμέσως κάθε αίσθημα φόβου και εκεντρίστησαν στην άπλιστη αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος στην αγνή εκείνη πόρνη, Λουκά Ζήτα 37-48, δεν είπε ότι εφοβήθηκε, αλλά ότι ηγάπησε πολύ και κατόρθωσε εύκολα να αποκρούσει τον έναν έρωτα με τον άλλον. 7. Δεν το αγνοώ, θαυμαστή μου φίλη, ότι σε μερικούς τα κατορθώματα των μακαρίων αυτών ανθρώπων που σας διηγήθηκα θα φανούν απίστευτα, σε άλλους δύσπιστα και σε άλλους ότι δημιουργούν απόγνωση. Ο γενναίος όμως άνδρας μάλλον θα ωφεληθεί, θα πάρει από αυτά ένα κεντρί και ένα πυρωμένο βέλος και θα φύγει με φλογερό ζήλο στην καρδιά του, αλλά και αυτός που έχει ολιγότερη προθυμία θα καταλάβει την αδυναμία του, θα αποκτήσει εύκολα ταπεινοφροσύνη με την αυτομεμψία και θα τρέξει πίσω από τον προηγούμενο. Δεν γνωρίζω μάλιστα μήπως και τον προφτάσει. Αντίθετα, ο αμελής άντρας δεν πρέπει ούτε να πλησιάσει και να ακούσει αυτά που διηγήθηκα, μην τυχόν πέσει σε τέλεια απόγνωση και σκορπίσει και αυτό το λίγο που μέχρι τώρα κατορθώνει και εφαρμοστεί σε αυτόν ο λόγος της γραφής. Από αυτόν που δεν έχει προθυμία και αυτό που νομίζει ότι έχει θα του αφαιρεθεί, Ματθαίου ΚΕ 29:8. Δεν είναι δυνατόν σε εμάς που επέσαμε στο λάκκο των ανομιών να ανελκυστούμε από εκεί, εάν δεν καταδυθούμε στην άβυσσο της ταπεινώσεως των μετανοούντων. 9.
διαφορετική είναι η θλιμμένη ταπείνωσης των πενθούντων και διαφορετικός ο έλεγχος και η καταδίκη της συνειδήσεως αυτών που ακόμη περιπίπτουν σε αμαρτίες. Διαφορετική επίσης είναι η μακαρία πλούσιο ταπείνωσης που αποκτούν με την ενέργεια της Θείας Χάριτος η τέλη. Ας μη βιαστούμε να γνωρίσουμε την τρίτη αυτή κατάσταση με λόγια, διότι αδίκως θα τρέξουμε. Της δευτέρας καταστάσεως το γνώρισμα είναι η πλήρης υποδοχή και υπομονή κάθε ατιμίας. Εκείνον δε που ανήκει στην πρώτη περίπτωση, τον άνθρωπο δηλαδή που πενθεί, τον τυραννούν πολλές φορές οι αμαρτωλές συνήθειες και αναμνήσεις του παρελθόντος, και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι το παράδοξο. 10. Ο λόγος για τις ενοχές πράξεις και για τις πτώσεις είναι σκοτεινός και ακατανόητος για κάθε ψυχή. Είναι δύσκολο να γνωρίσουμε ποιες πτώσεις μας προέρχονται από αμέλεια, ποιες από σκόπιμη εγκατάλειψη του Θεού και ποιες από αποστροφή του Θεού. Το μόνο που κάποιος μου εξήγησε είναι ότι όσες μας συμβαίνουν από σκόπιμη παραχώρηση του Θεού έχουν σύντομη επανόρθωση, διότι ο Θεός που μας παρέδωσε δεν μας αφήνει επί πολύ εχμαλώτους σε αυτές. 11. Όσοι επέσαμε, ας πολεμήσουμε προπάντων τον δαίμονα της λύπης, διότι αυτός έρχεται δίπλα μας την ώρα της προσευχής, μας ενθυμίζει την προηγούμενη μας παρησία και προσπαθεί να αχρηστεύσει την προσευχή μας. 12. Μην τρομάξεις όταν πέφτεις κάθε μέρα και μη εγκαταλείψεις τον αγώνα. Αντιθέτως, να είστασαι ανδρείος και οπωσδήποτε θα ευλαβηθεί την υπομονή σου ο φύλαξαγγελός σου. Όσο είναι ακόμη πρόσφατο και ζεστό το τραύμα, τόσο και ευκολότερα θεραπεύεται. Ενώ τα τραύματα που εχρόνησαν σαν παραμελημένα και αποσκληρημένα, δύσκολα θεραπεύονται και χρειάζονται για να ιατρευτούν πολύ κόπο και νηστέρι και ξηράφι, και το εδώ πυρ των καυτηριασμών, δηλαδή το πυρ των εδώ θλίψεων, εν αντιθέσει με το μελλοντικό πυρ της κολάσεως. 13. Πολλά ψυχικά τραύματα που εχρόνησαν είναι ανίατα. Στον Θεό όμως όλα είναι δυνατά. Πριν από την πτώση οι δαίμονες αποκαλούν τον Θεό φιλάνθρωπο. Μετά όμως από την πτώση τον αποκαλούν σκληρό. 14. Εάν μετά από τη μεγάλη σου πτώση πέσεις και σε κάποιο μικρό αμάρτημα και σου υπεί ο λογισμός, ήθε να μην έπεφτες εκείνο το μεγάλο, τούτο το μικρό δεν είναι και τίποτα το σπουδαίο. Μην τον παραδεχτείς αυτό το λογισμό, και τα μικρά πράγματα έχουν τη σημασία τους. Πολλές φορές μάλιστα μερικά μικρά δώρα καταπράειναν το μεγάλο θυμό του δικαστού. 15. Όποιος πραγματικά εξοφλεί αμαρτίες την ημέρα που δεν επένθησε, την θεωρεί χαμένη, έστω και αν έπραξε κατά αυτήν μερικά άλλα καλά έργα. 16. Κανείς από τους πενθούντας ας μην περιμένει την πληροφορία τη συγχωρήσεως τη στιγμή του θανάτου, διότι κάτι που είναι άγνωστο είναι και αβέβαιο. Γι' αυτό και κάποιος έλεγε: άφησέ με να αισθανθώ αναψυχή με την πληροφορία της συγχωρήσεως πριν αποθάνω και πριν απέλθω από τη ζωή. Αυτή απληροφόρητος. Ψαλμός Λαμβαΐτα 14. 17. Αφού εμφανιστεί το πνεύμα του Κυρίου, ο δεσμός για τις αμαρτίες λύθηκε. Όπου εμφανιστεί απέραντη ταπείνωσης, ο δεσμός για τις αμαρτίες ελύθηκε. Όσοι τυχόν έφυγαν από τη ζωή χωρίς αυτά τα δύο, ας μην πλανώνται. Είναι δεμένοι. 18. Μόνο αυτοί που ζουν στον κόσμο μένουν ξένοι από τις πληροφορίες που ανέφερα, και μάλιστα στην πρώτη, στην εμφάνιση της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Μερικοί από τους κοσμικούς αγωνίζονται με την ελεημοσύνη και καταλαβαίνουν την ωφέλειά της την ώρα του θανάτου των. 19. Όποιος θρηνεί τον εαυτό του δεν βλέπει τον θρήνο ή την πτώση ή την επίπληξη του άλλου. 20. Ο σκύλος που εδαγκώθηκε από κάποιο θηρίο εξαγριώνεται περισσότερο προς αυτό και από τον πόνο της πληγής μένεται σφοδρότερα εναντίον του. Παρόμοια συμπεριφέρεται προς τους δαίμονες ο μοναχός που επληγώθηκε από αυτούς. 21.
όταν η συνείδηση πάυσει να μας ελέγχει για αμαρτίες, ας προσέξουμε μήπως αυτό δεν οφείλεται στην καθαρότητα, αλλά στην κόπωση και άβληση αυτής της συνειδήσεως εξαιτίας πλήθους αμαρτιών. 22. Απόδειξη ότι έσβησε το χρέος των αμαρτιών μας είναι το να θεωρούμε κάθε χρεώστη πάντοτε τον εαυτό μας. 23. Τίποτε δεν υπάρχει ίσο ή ανώτερο από τους εκτιρμούς του Θεού, γι' αυτό όποιος απελπίζεται σφάζει ο ίδιος τον εαυτό του. 24. Σημείο της πραγματικής και επιμελούς μετανοίας είναι το να θεωρούμε τον εαυτό μας έξω για όλες τις θλίψεις που μας συμβαίνουν, τις ορατές που προέρχονται από τα πράγματα και από τους ανθρώπους και τις αόρατες που προέρχονται από τους δαίμονες και για πολύ περισσότερες. 25. Ο Μωυσής, αφού αξιώθηκε να ειδεί τον Θεό στη Βάτο, επέστρεψε πάλι στην Αίγυπτο, η οποία υποδηλεί το πνευματικό σκότος που, όπως υποχρεώθηκε, να κατασκευάζει πλήνθους των Φαραώων, ο οποίος υποδηλεί τον διάβολο. Πλην όμως πάλι ανέβηκε στη Βάτο, και όχι μόνο σε αυτή αλλά και στο όρος Σινά, το οποίο υποδηλεί τα ύψη των αρετών. Όποιος ενόησε το παράδειγμα ποτέ δεν θα απελπιστεί για τη σωτηρία του. Επτόχευσε και ο Μέγας Ιώβ, αλλά έπειτα απέκτησε διπλάσιο πλούτο. 26. Στους ραθύμους οι πτώσεις μετά τη μοναχική τους κλίση είναι πολύ σοβαρές, διότι πλήττουν την ελπίδα της πνευματικής πρόοδου και κατακτήσεως της απαθίας, και διότι τους δημιουργούν την ιδέα ότι θα θεωρούνται ευτυχείς, εάν έστω κατορθώσουν και σηκωθούν από το λάκκο της αμαρτίας. 27. Πρόσεχε καλά. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε από τον ίδιο δρόμο που επλανηθήκαμε, αλλά από άλλον συντομότερο, από τον δρόμο δηλαδή της ταπεινώσεως. 28. Είδα δύο που ευάδιζαν προς το Θεό καθόμοιο τρόπο και εις τον ίδιο καιρό. Ο ένας ήταν ηλικιωμένος και με περισσότερους ασκητικούς σκόπους. Ο άλλος ήταν νεαρός μαθητής και προέδραμε τάχιον. Έτρεξε γρηγορότερα από τον ηλικιωμένο και ήλθε πρώτος εις το μνημείον Ιωάννου K4, το μνημείον της ταπεινώσεως. 29. Ας προσέξουμε όλοι, και ιδιαίτερα όσοι εγνωρίσαμε πτώσεις, να μην προσβληθεί η καρδιά μας από την νόσο του ασεβούς Οριγένους, διότι βδελιχτεί αυτή η νόσος προβάλλοντας τη φιλανθρωπία του Θεού, γίνεται ευπρόσδεχτη στους φιλίδωνους. Με τη μελέτη μου και με την περισυλλογή μου θα ανάψει μέσα μου πυρ. Ψαλμός λάμδα ήτα τέταρτον. Μάλλον με την μετάνοιά μου θα ανάψει μέσα μου το πυρ της προσευχής, και αυτό θα κάψει κάθε αμαρτία. 30. Όρος για σένα και τόπος και υπογραμμός και παράδειγμα μετανοίας, ας είναι οι προηγούμενοι Άγιοι κατάδικοι, και δεν θα σου χρειαστεί σε όλη σου τη ζωή κανένα άλλο βιβλίο, έως ότου λάμψει εμπρός σου ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και Θεός, κατά την ημέρα της Αναστάσεως, εννοώ της πνευματικής Αναστάσεως που θα σου φέρει η πραγματική και επιμελής μετάνοια. Εσύ που μετανόησες, ανέβηκες στην πέμπτη βαθμίδα, εκαθάρισες με τη μετάνοια τις πέντε αισθήσεις και με την εκούσια τιμωρία και κόλαση, εγλίτωσες την ακούσια